Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είναι το βραδινό δελτίο του Omnia TV. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο της Αιγύπτου προχώρησε σε επαφές με πολιτικά πρόσωπα για να τους αναθέσει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία θα αναλάβει την προόδο των μεταρρυθμίσεων όπως αυτές εκφράστηκαν στα αιτήματα του κινήματος που ανέτρεψε το Μουμπάρακ, με πιο βασικό τον ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας διεξαγωγής προεδρικών εκλογών. Η προηγούμενη μεταβατική κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο την Κυριακή, εν μέσω της συνεχιζόμενης αποφασιστικής κινητοποίησης στην πλατεία Ταχρίρ, η οποία ωστόσο παραίτηση δεν έγινε δεκτή. Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, ακόμα περισσότεροι άνθρωποι συνέλευσαν στην πλατεία, όπου οι επιθέσεις από τα σώματα ασφαλείας συνεχίζονται ακόμα και σήμερα, με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τους 35 και όλο και περισσότερους ανθρώπους να σειραίουν στις πλατείες, ακόμα και στην Αλεξάνδρεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την περασμένη Παρασκευή με σκοπό να ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο για την αποχώρηση του στρατού από την εξουσία. Συνεχίζεται και σήμερα η κατάληψη στο κτίριο όπου στεγάζεται το κέντρο έκδοσης εντολών διακοπής της ΔΕΗ στο Χολαργό, ενώ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το πληροφοριακό σύστημα Ερμής από εργαζόμενους στην εταιρεία. Σκοπός της κινητοποίησης είναι να μην μπορούν να εκδοθούν εντολές διακοπής συνδέσεων λόγω χρεών. Επίσης, σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συναλλαγή με το κοινό, ενώ εκτός λειτουργίας είναι και η ιστοσελίδα της εταιρείας www.dei.gr. Έπειτα από έκκληση της ΔΕΗ ΑΕ, της διοίκησης της εταιρείας, για την επέμβαση των αρχών προκειμένου να τερματιστεί η κατάληψη του κτηρίου, ο εισαγγελέας μετέβη στο κτίριο και έδωσε διορία στους συνδικαλιστές να αποχωρήσουν μέχρι τις 8.30 απόψε. Οι εργαζόμενοι καλούν τους πολίτες να στηρίξουν την κινητοποίησή τους και να συμπαρασταθούν στην κατάληψη του κτιρίου. Παρόλο που η κυβέρνηση Παπαδήμου σχηματίστηκε με το πρόσχημα του εκτάκτου των συνθήκων, ως κυβέρνηση ειδικού σκοπού και τα κόμματα που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση αναφέρονταν σε καταρχήν συμφωνία για εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε σήμερα ότι η ημερομηνία αυτή είναι απλά συμβατική. Παράλληλα, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Σταυρόπουλος δήλωσε ότι το Σύνταγμα δεν προβλέπει κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. 24ωρη απεργία αποφάσισε να πραγματοποιήσει η ΑΔΔΗ μαζί με τη ΓΕΣΕΕ την 5η-1η Δεκεμβρίου, διαμαρτυρώμενη για την εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο και για τον προϋπολογισμό του 2012. Ακινητοποιημένοι παρέμειναν σήμερα οι σειρμοί του μετρό, του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του τραμ, καθώς πραγματοποιούσαν 4ωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι διαμαρτυρώμενοι για τις μισθολογικές περικοπές και την εφεδρεία. Συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις κατά των αντικαθεστωτικών ο δικτάτορας της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ. Σε δηλώσεις του μάλιστα χαρακτήρισε τον αραβικό σύνδεσμο που παρενέβη αναστέλλοντας τη συμμετοχή της Συρίας στο διεθνές όργανο ως δάκτυλο ξένων δυνάμεων και προειδοποίησε για μια ακόμη φορά τις δυτικές δυνάμεις να μην επέμβουν στη Συρία όπως συνέβη στην περίπτωση της Λιβύης. Παράλληλα, περίεργο περιστατικό σημειώθηκε χτες όταν ομάδα ενόπλων με τα συριακά εθνόσημα κοντά στα συροτουρκικά σύνορα άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου που μετέφερε Τούρκους προσκυνητές που επέστρεφαν από το προσκύνημα στη Μέκα. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σήμερα τον Άσαντ να εγκαταλείψει την εξουσία, αλλιώς θα αντιμετωπίσει τον θάνατο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό σας βράδυ.